Καλησπέρα σας. Έχουμε υποστηρίξει ότι οι Έλληνες με τις πολεμικές τους αρετές έχουν γράψει ένδοξη ιστορία και με τις πνευματικές τους αρετές έχουν δημιουργήσει περιλάμπρους πολιτισμούς. Όχι ένα φυσικά, αλλά πάρα πολλούς. Όταν εκδηλώνουν αυτές τις αρετές τους στη θετική πλευρά, έχουμε ένα δημιουργικό έργο. Όταν τις εκδηλώνουν στην αρνητική πλευρά, έχουμε συμφορές εθνικές, οι οποίες εκδηλούνται με εσωτερικούς εμφυλίους πολέμους. Γι' αυτό ο Γοργίας έλεγε ότι τα κατά βαρβάρων τρόπαια ύμνους απαιτεί Αττική Σύνταξη κατά των Ελλήνων θρήνους. Τα τρόπαια ενίκαι τα οποία επιτυγχάνουμε εναντίον των βαρβάρων χρειάζονται επένους, ενώ ενίκαι τα οποία επιτυγχάνουμε εναντίον των Ελλήνων χρειάζονται θρήνους. Υπ' αυτήν την έννοια, εάν εξετάσετε την ελληνική ιστορία, θα δείτε ότι ανά πενταετία είναι γεμάτη με κοσμοϊστορικά γεγονότα. Η ελληνική ιστορία είναι η μόνη, μπορούμε να πούμε, στον κόσμο, η οποία διαιρουμένη σε πεντηκονταετίες, κάθε μία πεντηκονταετία αρκεί να γεμίσει την ιστορία ενός άλλου έθνους. Οι δύο τελευταίες πεντηκονταετίες παρουσιάζουν το εξής φαινόμενο. Από το 1900 μέχρι το 1950 είναι μία πεντηκονταετία. Τι συνέβη? Συνέβη μία επανάσταση του 1909, στρατιωτική, 10. Συνέβη ο Βαλκανικός πόλεμος, ο πρώτος εναντίον των Τούρκων, ο δεύτερος εναντίον των Βουλγάρων. Συνέβη ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τον οποίο λάβαμε μέρος, 1914-1918. Συνέβη η Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922. Συνέβη ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η επίθεση των Ιταλών. Εν συνεχεία ο κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμος, επί τρία χρόνια ο οποίος εταλάνισε την Ελλάδα. Και έτσι έκλεισε αυτή η πεντηκονταετία γεμάτη ιστορικά γεγονότα. Από το 1950 μέχρι το 2000, η δεύτερη πεντηκονταετία δεν έχει κανένα γεγονός. Εάν εξαιρέσετε τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα ιστορικό γεγονός άξιο λόγου στο οποίο να πολεμήσαμε, να αγωνιστήκαμε, να διαπρέψαμε, να δοξαστήκαμε, να μεγαλώσαμε την πατρίδα μας, τίποτα από αυτά. Είμεθα ένας Βαλκάνιος λαός από το 1950 μέχρι το 2000, οι οποίοι καθόμαστε, ασχολούμεθα με την καλοπέραση, με την ευμάρεια, μας λείπουν τα ιδανικά, μας λείπουν τα παραδείγματα, η νεολαία ενός έθνους για να προχωρήσει, να προοδεύσει, να αναδειχθεί, έχει ανάγκη υποδειγμάτων, έχει ανάγκη ηθικών, πνευματικών παραδειγμάτων. Σήμερα μπορείτε να πάρετε κάποιον Έλληνα πολιτικό και να πείτε «Να ένα παράδειγμα». Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί από το 50 μέχρι σήμερα τι έκαναν με εξαίρεση τον Παπάγο? Τίποτε. Τίποτε. Δεν έκανα τίποτε για να είναι άξιοι θαυμασμού. Σε τι να είναι άξιοι θαυμασμού? Στο ότι διόρισαν τους φίλους τους, στο ότι διεσπάτησαν τα δημόσια χρήματα, στο ότι επλούτησαν, στο ότι ανέχθηκαν η Ελλάς να τρώει καρπαζιές από όλους, ακόμη και από τους Τούρκους. Τι υποχωρητικότητα είναι αυτή με τους Τούρκους? Συνέχεια δίνουμε, συνέχεια δίνουμε. Εάν διαβάσετε τι δώσαμε προχθές στους Τούρκους, θα εκπλαγείτε. Εδώ μεταξύ ο Τούρκος αυταδιάζει. Όσο περισσότερα του δίνεις, τόσο περισσότερα ζητεί. Και ζητεί και ζητεί. Και οι Έλληνες δίνουν, δίνουν, δίνουν συνέχεια. Είναι δε εξοργιστικόν το ότι στη διένεξη την οποία έχουμε με τους Τούρκους, η οποία αργά ή γρήγορα θα καταλήξει σε σύγκρουση, εμφανίζεται το State Department, ελεγχόμενο φυσικά από τους Αμερικανοεβραίους, και σήμερα διάβαζα στην Ελευθεροτυπία, μας δίνουν οδηγίες, προτροπάς, συμβουλάς, και δεν βρέθηκε ένας πολιτικός, έστω αριστερός, να πει: «Κύριε, τι είστε εσείς? Ποιοι είστε εσείς και με ποιο δικαίωμα συμβουλεύετε την Ελλάδα τι να κάνει?» Ένας πολιτικός να μην βρεθεί, να μην διαμαρτυρηθεί. Το State Department έδωσε, λέει, συμβουλάς
στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στη Βουλάς. Και ποιος τους ζήτησε? Με ποιο δικαίωμα μας το δίνουν? Γιατί μπαίνουν στα πόδια μας? Τι ανακατεύονται? Τι παριστάνουν? Εκτός αν θέλουν να κάνουν την περιοχή μας όπως τα κατάφεραν στο Ιράκ, όπου μόνο τον Ιανουάριο, μόνο τον Ιανουάριο, γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, έχουν φωνευτεί 2.000 άμαχοι. Και όπου εγελιοποιήθη το κύρος της Αμερικής κατά τούτο, είπε ψέματα. Μας είπαν από την αρχή, κάνουμε πόλεμο για να καταστρέψουμε τα όπλα μαζικής καταστροφής τα οποία έχει ο Σαντάμ Χουσέιν. Και απεδείχθη ότι δεν είχε τίποτε, δεν βρέθηκε τίποτε. Είπανε ψέματα. Και δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Μπους, προσέξτε το. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ο Μπους, είναι η Αμερικανική Δημοκρατία. Δεν είναι ο Μπλερ, είναι η Αγγλική Δημοκρατία. Η Ιταλική Δημοκρατία, η Γερμανική Δημοκρατία, αυτές οι δημοκρατίες με αποφάσεις των κοινοβουλίων τους πήγανε στο Ιράκ και κατέλαβαν ένα ξένο λαό για να τον σώσουν δήθεν από τον Σαντάμ Χουσέιν, ενώ δίπλα τους ακριβώς είναι θεοκρατικές δικτατορίες στις, όπως Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κουβέιτ, όπου έχουν εγκατασταθεί, αλλά εκεί δεν βλέπουν τη δικτατορία τον Σαντάμ Χουσέιν και τον οποίον τον απεγχώνησαν για ένα και μόνο λόγο. Για ένα και μόνο λόγο. Διότι ο Σαντάμ Χουσέιν θα απεκάλυπτε τα σχέσεις που είχε με Άγγλους, Γερμανούς, Αμερικανούς, τα λεφτά που έδινε, σε ποιους πολιτικούς κτλ. Και έτσι έπρεπε να του κλείσουν το στόμα. Και εντάχει τον εσκότωσαν. Επανέρχομαι λοιπόν στο ότι εμείς από τη στιγμή που δεχόμεθα οδηγίες και προτροπές από τον οποιοδήποτε ξένο, όπως και να λέγεται αυτός, αμέσως είμεθα υπόδουλο κράτος. Δεν είμεθα ελεύθερη. Με ποιο δικαίωμα μας δίνουν εμάς οι Αμερικανοί οδηγίες? Με ποιο δικαίωμα? Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Το πήρανε μόνοι τους? Όχι. Τους το δώσαμε εμείς. Πώς? Με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι μας δίνουν οδηγίες και τα ανεχόμεθα. Λέμε και ευχαριστώ. Επανειλημμένως έχουμε πει στους Αμερικανούς ευχαριστώ. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξουσία στην Ελλάδα, οι εξουσιάζοντες, είναι υπάλληλοι του State Department. Δεν θα τους ακούσετε ποτέ να πούνε ένα κακό λόγο εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Τούρκων, εναντίον της Αμερικής. Είναι υπάλληλοι. Και υπάλληλοι ως προστιθέντες που λέμε στα νομικά, κάνουν αυτό το οποίο θέλουν τα αφεντικά τους. Εμείς όμως είμεθα Έλληνες. Σκεπτόμεθα σαν Έλληνες και δεν μπορεί από το πετσί μας να βγάλουν μία ιστορία χιλιετιών και να γίνουμε δούλοι. Το 1940 μας επετέθη η Ιταλική Αυτοκρατορία. Τους κατενικήσαμε, τους κατατροπώσαμε. Το 1941, στις 6 Απριλίου, είναι ένας ηρωικός πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Αλέξανδρος Κοριζής. Ο Μεταξάς στις 29 Ιανουαρίου του 1941 απεβίωσε με ερωτηματικά. Τον διεδέχθη ο Αλέξανδρος Κοριζής, ο οποίος ήταν ο διοικητής της τραπέζης, Εθνικής Τραπέζης, ανέλαβε πρωθυπουργός. Σε αυτόν ενεφανίστη στις 6 Απριλίου το πρωί ο πρίγκιπς Έρμπαχ, πρεσβευτής της Γερμανίας, και του ζήτησε να περάσουν οι Γερμανοί. Και αυτός αντέταξε το δεύτερο όχι. Και έγιναν στη γραμμή Μεταξά, στα οχυρά, φοβερέ μάχε, δια τας οποίας έχουμε συγκλονιστικάς περιγραφάς. Θα δείτε, θα σας διαβάσω 2-3 στοιχεία για να σας αποκαλύψω μετά κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα και τι σχέση έχει με αυτά και γιατί σας τα λέγω. Δεν θα επικαλεστώ αοριστολογίες, πολεμήσαμε ηρωικά και κάναμε, όχι. Ένας λαός εκείνη την εποχή, ο ελληνικός, άριστα οργανωμένος, πειθαρχημένος, υπερασπίζεται την τιμή και την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι η εποχή κατά την οποία ο Χίτλερ έχει καταλάβει σε μερικές μέρες την Πολωνία, σε 2 μέρες το Βέλγιο, σε 1 μέρα την Ολλανδία, σε 16 μέρες διέλυσε την Γαλλία, η Ιταλία σύμμαχός του, η Βουλγαρία σύμμαχός του, η Ρουμανία σύμμαχός του, η Ουγγαρία και αυτή σύμμαχός του,
η Δανία και αυτή πήγε μαζί του, κατελήφθη τηλεφωνικώς, θέλετε, θα πολεμήσετε ή θα παραδοθεί, θα παραδοθούμε. Μάλιστα, πέρασε. Το Λουξεμβούργο, άρα έχει επικρατήσει παντού στην Ευρώπη, που ή είναι σύμμαχή του ή τους έχει καταλάβει, ακόμη και η Ρωσία είναι σύμμαχός του με το σύμφωνο Ρίπεντροπ-Μολότοφ. Και τότε εμείς είπαμε σε αυτούς τους Γερμανούς, τους οποίους οι Άγγλοι οι τιμένοι είχαν αποφύγει να πολεμήσουν και είχαν διαφύγει άοπλοι στην πατρίδα τους μέσω της Δουκέρκης, είπαμε στους Γερμανούς όχι, θα πολεμήσουμε. Μία φοβερά πολεμική μηχανή, η 12η στρατιά με τον στρατάρχη Βίλχεμ φον Λίστ διετάχθη να καταλάβει την αποσκυρτήσασα από τον άξονα Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Αυτή η στρατιά απαιτελεί το από 5 σώματα πεζικού, 4-5 μεραρχίας τεθωρακισμένας και 1200 αεροπλάνα. Επετέθησαν στη γραμμή μεταξά 5 μεραρχίες πεζικού, 3 μεραρχίες τεθωρακισμένων και 3 μεραρχίες οι οποίες είχαν συμπτυχθεί τον SS, υποστηριζόμενες από 700 αεροπλάνα και επετέθησαν στη γραμμή μεταξά την οποία υπερίσπιζαν τα 19 της βασικά οχυρά 8.500 Έλληνες πολεμιστέ υπό τον γενναίο στρατηγό Κωνσταντίνων Μπακόπουλων. Στις 5:15 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941 επετέθησαν οι Γερμανοί. Και έχω να σας διαβάσω τι συνέβη τις 3 πρώτες μέρες εκείνης της μάχης μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών, τους οποίους Γερμανούς μέχρι τότε ουδής Ευρωπαίος κατόρθωσε να νικήσει. Αυτό το οποίο σας διαβάζω είναι μια μετάφραση από το βιβλίο του Γερμανού Heinz Richter «Griechenland im Zweiten Weltkrieg», η Ελλάς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι επίσημο ιστορικό βιβλίο του γερμανικού στρατού τώρα. Ακούστε και έχει σημασία να προσέχετε αυτά που θα σας διαβάσω για να δείτε πού θα καταλήξω. Περιγράφει την επίθεση των Γερμανών εναντίον της Ελλάδας. Λέει, το δεξιό του πρώτου τάγματος, των Γερμανών δηλαδή, τα οχυρά μας ήταν το περίφημο Ρούπελ, το περιθώρι, το πυραμιδοειδές, το Νυμφέον, ο Εχίνος, η Καλή, το Ρουπέσκο, το Μαλιάγκα, ήσαν 19 οχυρά, το Λύσε. Το δεξιό του πρώτου τάγματος προχωρούσε κατά μήκος του δρόμου μέχρι την περιοχή του Προμαχώνα, όπου καθυλώθηκε από τα μαζικά πυρά των Ελλήνων. Οι άνδρες του ελληνικού πυροβολικού ήξεραν καλά τη δουλειά τους και έβαλαν αγρίως με ευθυτενούς τροχιάς πυρά κατά των πυροβόλων του συντάγματος. Ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας ήταν ένα πυροβόλο που βρισκόταν σε μια οχυρή θέση ανάμεσα στο δρόμο και τον ποταμό. Η θηρίδα βολής του βρισκόταν στο επίπεδο του δρόμου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Κατά το βράδυ, τα εναπομείνοντα τμήματα των επιτιθεμένων, των Γερμανών δηλαδή, υποχώρησαν στις αρχικές τους θέσεις. Η κυρίως επίθεση του πρώτου τάγματος εναντίον του Ρούπελ είχε καθυλωθεί στα πρώτα σταδιά της. Συγκεντρωτικά πυρά από το οχυρό και πλευρικά από τα οχυρά Παλιρώνες και Καρατάς προξένησαν μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποσυρθεί και αυτό το τμήμα του τάγματος όταν νύχθωσε. Η επίθεση του τρίτου τάγματος στο αριστερό είχε αποτύχει επίσης. Στις 6 Απριλίου δεν κατέστη δυνατό να καταληφθεί ούτε ένα οχυρό. Η πρώτη μέρα λοιπόν βλέπετε πώς αγωνιστήκαμε. Και παρουσιάζεται από το συγγραφέα ένα πυροβόλο που ήταν στο επίπεδο του δρόμου. Ναι, ένα πυροβόλο. Αλλά ποιες ψυχές έδιναν ζωή σε αυτό το πυροβόλο? Ποιες ψυχές είχαν το θάρρος να καθίσουν εκεί, να βλέπουν τα άρματα μάχης, τα πάντσερ, τα γερμανικά να έρχονται και αυτοί να βάλουν, να πολεμούν και να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες και να αναγκάσουν 3 γερμανικά τάγματα να υποχωρήσουν? Τελειώνει η πρώτη μέρα.
Το Σύνταγμα, λέει ο Γερμανός, είχε μεγάλες απώλειες και τα βαρέα του όπλα είχαν αχρηστευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Μόνον το δεύτερο τάγμα είχε εισχωρήσει ανάμεσα στο οχυρά, χάνοντας περισσότερους από τους μισούς άνδρες του. Και το βράδυ της ίδιας ημέρας βρέθηκε στα υψώματα νοτίως του Ρούπελ. Στις 7 Απριλίου, δεύτερη μέρα, οι επιθετικές προσπάθειες απέτυχαν εκραίου, με μεγάλες απώλειες προσκρούοντας στα συγκεντρωμένα πυρά. Το τρίτο τάγμα θα επιχειρούσε να εισχωρήσει στις οχυρώσεις του Ρούπελ. Για να καταστεί δυνατόν να εξοδετερωθούν τα καταστρεπτικά πυρά στα πλευρά του τάγματος, το οχυρό Καρατάς και οι θέσεις του ελληνικού πυροβολικού σταμετώθησαν. Βομβαρδίστηκαν από το γερμανικό πυροβολικό. Όμως καμιά επίθεση από 50 αεροσκάφη καθέτου εφορμήσεως τα Στούκας δεν μπόρεσε να αγκάσει το πυροβολικό τον μετόπιστε να σιγήσει και πολύ περισσότερο αυτό του οχυρού Καρατάς. Όταν στις 8 Απριλίου το μεσημέρι παρατάχθηκε το τάγμα για επίθεση, διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό αμυντικό σύστημα λειτουργούσε ακόμα πλήρως. Η επίθεση του υπαγωμένου στο 125 Σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών κατά το οχυρού Παλιρώνες, υπεράνοντας τη δεξιά όχθη του Τριμώνα, κατέληξε σε καταστροφή. Παρά τις μεγάλες απώλειές του, το 100ο Σύνταγμα δεν κατάφερε να διεισδύσει σε ελληνικές θέσεις. Αυτή είναι μία ομή περιγραφή. Αλλά για σκεφτείτε τα Ελληνόπουλα εκείνα. Έχει σημασία που σας το λέω. Πώς πολέμησαν εκείνα τα Ελληνόπουλα και ποιους πολεμούσανε? Τους Γερμανούς, ένα νικηφόρο στρατό που είχε διαλύσει μια Γαλλία, μια Αγγλία, μια Πολωνία. Είχε καταλάβει την Ευρώπη. Στις 7 και 8 Απριλίου κατέληξαν στην καθήλωση των καταδρομέων μας στις ζώνες των σειρματοπλάνων. 200 μέτρα από τα οχυρά, όπου υπέστησαν ακόμα μεγαλύτερες απώλειες. Ήταν φανερό ότι το τάγμα δεν ήταν πλέον όσο έπρεπε ισχυρό για να κυριεύσει το οχυρό. Το 100 Σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών είχε 75 τραυματίες, 27 νεκρούς. Το 125 Σύνταγμα πλήρωσε τις μάταιες προσπάθειές του με 400 νεκρούς. Η καθ' αυτό επίθεση της 5ης Μεναρχίας άρχισε στις 8 και 15. Πολύ γρήγορα έγινε φανερό ότι ο καταιγισμός των οβίδων της Λουφτβάφε είχε αφήσει ανέπαφα τα οχυρά. Στη δεξιά πλευρά, στον τομέα του πρώτου τάγματος των ορεινών κυνηγών, ο υποτομέας Ρουπέσκο δεν είχε βομβαρδιστεί καθόλου. Η επίθεση του τάγματος ανακόπηκε από τα πυρά των αμυνωμένων. Η επίθεση στο οχυρό Ποποτλίβιτσα είχε την ίδια τύχη. Παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των αεροσκαφών, καθέτου εφορμήσεως οι επιθέμενες μονάδες είχαν καθυλωθεί. Οι βομβαρδισμοί ελάχιστα είχαν βράψει το οχυρό Ιστίμπεϊ. Μερικές βόμβες μάλιστα είχαν χτυπήσει φύλλα τμήματα προκαλώντας απώλειες. Η επίθεση προκάλεσε ομαδικά πυρά των αμυνωμένων Ελλήνων. Επειδή οι επιθέμενοι δεν διέθεταν βαρέα όπλα για να στοχεύουν τα ανοίγματα των πολυβολίων, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να εμποδίζουν προσωρινά τη δράση τους με αναχώματα. Όταν οι καταδρομείς έφτασαν στη νεκρή γωνία των πυρών των υπερασπιστών του Ιστίμπεϊ, μια νεκρή γωνία που το οχυρό δεν μπορούσε να το χτυπήσει, ο διοικητής του οχυρού δεν δίστασε να στρέψει τα πυροβόλα του εναντίον των δικών του οχυρώσεων. Οι καταδρομείς καθυλώθησαν μέχρι να ρεδιάσει και βρέθηκαν στην ανάγκη να αντιμετωπίσουν και τις αντιεπιθέσεις των πολιορκουμένων. Όταν νύχτωσε και ένα τμήμα του τρίτου τάγματος αντικαταστάθηκε, διαπιστώθηκε ότι το 1/3 από τους στρατιώτες και σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί ήσαν νεκροί. Υπέστησαν μία πανολεθρία οι Γερμανοί εκεί στα οχυρά, την οποία μπορείτε να τη δείτε εάν πάτε στο Διόνυσο. Είναι το γερμανικό νεκροταφείο σε μια περιοχή που λέγεται Ραπεντόσα. Έχουν κάνει ένα νεκροταφείο και έχουν θαμμένους εκεί 10.000 Γερμανούς. Άλλα τμήματα του τάγματος δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν γιατί βρίσκονταν εντός του ελληνικού πεδίου βολής και έπρεπε να διανυκτερεύσουν σε ορίγματα. Και τελειώνω. Οι νέες επιθέσεις 7 Απριλίου επίσης απέτυχαν. Μπροστά στις έξοχα τοποθετημένες και με εξαιρετική τεχνική οικοδομημένες οχυρές θέσεις, οι ελληνικές ανταπιθέσεις ανάγκασαν το πλήρως εξαντλημένο τάγμα να υποχωρήσει. Οι αμυνόμενοι απέκρουαν κάθε επίθεση και με αντεπιθέσεις έτρεπαν σε φυγή όσους από τους εισβολείς κατάφεραν να παρισδήσουν. Το ηθικό των επιραπιστών σε κάθε οχυρό ήταν και στις 9 Απριλίου ακμαίο. Τα οχυρά ήσαν ανέπαθα. Και καταλήγει ότι μόνο το 18ο
ορεινό σύνταγμα είχε 480 νεκρούς και 1.750 τραυματίες. Ενώ ένα άλλο σύνταγμα είχε 550 νεκρούς και 2.134 τραυματίες. Αποδείξαμε λοιπόν ότι μπορέσαμε να νικήσουμε τους Γερμανούς. Αυτά τα γράφει στην ιστορία ο Χάντς Ρίχτερ που είναι του Γερμανικού στρατού τώρα. Αλλά την ίδια εποχή όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, θα σας δείξω κάτι που έχω δημοσιεύσει σε αυτό το βιβλίο μου, ο Γκέμπελς που είναι το ημερολόγιο του, τι έλεγε για την Ελλάδα που παρακολουθούσανε ο Γκέμπελς ο ίδιος με το Χίτλερ, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις. Και ακούστε τι γράφει ο Γκέμπελς στο ημερολόγιο του για να καταλάβετε τι θα πει δόξα. Έγραφε την επομένη, λέει 7 Απριλίου, Δευτέρα, χθες, δηλαδή την Κυριακή είχαν επιτεθεί. Ήξε η επίθεση συμφώνως προς το σχέδιο. Ανακοίνωσε στην Αθήνα εμπεριέχουσα στοιχειοθέτηση για τη στρατιωτική μας δράση. Που πήγε ο Έρμπαχ και του είπε άλλος όχι. 8 Απριλίου, χθες. Προχωρούμε αργό στην Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχητές. Οι Έλληνες εκμεταλλεύονται ιδεωδώς το αμυντικό έγγραφο. Έδαφος. Τα καταληφθέντα χαρακόμματα είναι γεμάτα από πτώματα με τον Φίρερ και αυτός θαυμάζει ιδιαίτερο στο θάρρος των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόμα ένα ίχνος της παλιάς ελληνικής καταγωγής αυτούς. Ο Φίρερ απαγορεύει τον βομβαρδισμό των Αθηνών. Εχθές, 9 Απριλίου, οι Έλληνες ενισχύουν την γραμμή τους και τα λοιπά. Με τον Φίρερ θαυμάζει τη γενναιότητα των Ελλήνων. Θλίβεται που υποχρεώθηκε να τους πολεμήσει. 10 Απριλίου. Ο ελληνικός στρατός και τα λοιπά. Γράφει λοιπόν πώς πολεμήσαμε και φτάνει στο τέλος που εμείς ιτηθήκαμε. Διότι κατέρευσε η Γιουγκοσλαβία, διότι στη γραμμή Ολύμπου το ΒΕΣ, Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα, το έβαλε στα πόδια και μας άφησε ακαλύπτους και εξαιτίας τους υποχωρήσαμε και από τη γραμμή Ολύμπου. Και στο τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή του 1941, ο Πρωθυπουργός αυτοκτονεί, είναι ο μόνος Πρωθυπουργός χώρας που κατελήθηκε, είχε το φιλότιμο και τον αδυσμό να αυτοκτονήσει, ενώ Γάλλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι, Λουξεμβουριανοί, Δανείοι, Πολωνοί κατελαμβάνεται και παρεδίδεται σαν τις κοτούλες. Κοριζής αυτοκτόνησε. Και φυσικά δεν τον τιμά κανείς, είναι άγνωστος. Και λέει τώρα πώς ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς μαζί με τον γλύπτη Άρνο Μπρέκερ παρακολουθούν τα νέα και λένε «Βλέπουμε την είσοδό μας εντός των Αθηνών στα κινηματογραφικά επίκαιρα», γράφει ο Γκέμπελς. «Ο Φίρερ θεωρεί σκληρό να το χαρεί, τόσο είναι συγκυημένος από την τύχη της Ελλάδος. Ο Μπρέκερ, που είναι επίσης παρόν, είναι πολύ θλιμμένος. Η σύζυγός του είναι Ελληνής». Σας είπα αυτά για τους Γερμανούς και για τον πόλεμο εκεί, διότι πέρσι, ακριβώς σαν σήμερα, υπέβαλα μία αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και τους λέω δίνετε διάφορα βραβεία για μαθητικές εκθέσεις, 500 ευρώ, 1000 ευρώ κτλ. Εγώ σας δίνω 10.000 ευρώ για να δώσετε ως έκθεση στους μαθητές τη μάχη των οχυρών. 6 Απριλίου 1941 και μέχρι σήμερα πέρασε ένας χρόνος και παρά τις άλλες εγγράφους οχλήσεις μου και τα τηλεφωνήματά μου δεν μου απαντούν οι αφιλότιμοι, δεν μου απαντούν. Αυτές τις μάχες των οχυρών οι οποίες όταν τις διαβάσει κανείς θα κλάψει. Στο οχυρό Ρουπέσκο όταν μπήκαν οι Γερμανοί όλοι φρουράει τον νεκρή. Στο οχυρό Καλή και στο οχυρό, ναι, υπήρχαν μέσα 160 Γερμανοί με το διοικητή τους εχμάλωτοι. Στο οχυρό Μαλιάγκα βγαίνει ένας ανθιπολοχαγός, ο οποίος μετέπειτα έγινε μεγάλος και τρανός ακαδημαϊκός και του λένε του ανθιπολοχαγού παραδοθείτε. Γιατί έπεσε η Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Παραδώστε το οχυρό. Και ο διοικητής του λέει, απάντησε, γιατί ήταν γερμανομαθής ο ανθιπολοχαγός, απάντησε, όταν εμείς πεθάνουμε, ελάτε να πάρετε το χειρό στο Ρούπελ, το οποίο ήταν το μαύρο από τους βομβαρδισμούς του πυροβολικού, των αρμάτων και της αεροπορίας, στο μαύρο από τις κάπνες τείχο, είχαν γράψει με μεγάλα γράμματα οι Έλληνες μία φράση, που όταν ήρθαν οι Γερμανοί,
για να παραλάβουν το οχυρό, τους είπανε «Θέλετε το οχυρό?» Τους δείξαν τη γραμμένη φράση με μεγάλα γράμματα από ασβέστη. «Μολόν λαβέ» και οι Γερμανοί έφυγαν. Αυτούς τους ηρωισμούς δεν τους έχει τιμήσει ούτε ακαδημία, ούτε το πανεπιστήμιο. Δεν τους έχει τιμήσει ούτε το κράτος. Πού είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας που λέει οι αγώνες των εξορίσεων στη Μακρόνησο, οι αγώνες του Τρίτσι, οι αγώνες του Γεννηματά, οι αγώνες της Μελίνας Μερκούρη. Ποιοι αγώνες? Να αγώνες, να θυσίες, να προσφορές για την πατρίδα. Αυτά γιατί δεν τα τιμούν? Και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ αρνείται να δεχθεί μία προσφορά για τη συγγραφή μια τέτοια εκθέσεως μεταξύ των μαθητών, προκυρήσει με ένα κατάπτυστο έγγραφό του μαθητική έκθεση και δίνει και οδηγίες για κάποιο άλλο θέμα, το οποίο θα σας πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, ενώ το ελληνικό κράτος δια του Υπουργείου Παιδείας αδιαφορεί για τη μάχη των οχυρών και στις 6 Απριλίου κάθε χρόνο δεν γίνεται στη Βουλή μία συζήτηση, δεν γίνεται μία εκδήλωση τιμητική για την επέτειο αυτού του αγώνος, ο οποίος είχε και νεκρούς, όχι αστεία, με τι ασχολείται η Βουλή και με τι ασχολείται το Υπουργείο Παιδείας? Η Βουλή ψήφισε ένα νόμο και λέει ότι κάθε 27 Ιανουαρίου αποτελεί εθνική επέτειο να γιορτάζουμε για τους Εβραίους. Εγώ δεν μιλάω εναντίον των Εβραίων. Σας λέω κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Και προσέξτε με, εάν κατηγορήσω τους Εβραίους, να προσέξουν και αυτοί, γιατί πάνε και πιάνουν το διοκτήτη του σταθμού, ο Πλεύρης μας βρίζει. Να δούμε αν βρίζω. Και ο ειδικός γραμματεύς κύριος Κωνσταντίνος Ράμας εξέδωσε αυτό το έγγραφο, διαταγή, προς όλα τα σχολεία με θέμα ημέρα μνήμης των Εβραίων, έτσι, και με θέμα για το Auschwitz. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ράμας, ειδικός γραμματεύς. Και στο τέλος έχει 3 σελίδες οι οποίες πρέπει να διαβαστούν στους μαθητάς. Και το έγγραφο λέει: την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2007, κατά την πρωινή προσευχή να διαβαστεί στους μαθητές το κείμενο που επισυνάπτεται. Κατά την πρωινή προσευχή, έτσι. Βγάλει την προσευχή να διαβαστεί το κείμενο για τους Εβραίους και μετά ας πηγαίνουν οι άλλοι να μουτζουρώνουν τις εκκλησίες και διακόπτουν τις λειτουργίες. Δεν σας πειράζει. Θαυμάσια. Και τι λέει για το Auschwitz? Ωραία. Εγώ ξέρω ότι το Υπουργείο δεν σέβεται την ελληνική ιστορία και το αποδεικνύω. Πώς? Εδώ έχω το διάγραμμα της διδακτέας ύλη στην ιστορία και έχει διάγραμμα της ύλη και προγραμματισμός. Για την επανάσταση του 1821 και συγκεκριμένα για τις πολεμικές επιχειρήσεις 1821-1827, μιλάμε για τα 7 χρόνια αυτά της Επαναστάσεως, τα οποία στήριξαν 800.000 νεκρούς. Για αυτά τα 7 χρόνια στο σχολείο θα διδάξουν, ξέρετε πόσες ώρες το χρόνο? 2. Το γράφει μέσα. Πολεμικές επιχειρήσεις 1821-1824, ώρες 1. Πολεμικές επιχειρήσεις 1825-27, ώρες 1. 2 ώρες για την Επανάσταση του 1821, για την οποία δεν δόθηκε καμία έκθεση στους μαθητές, που χάρη σε αυτή την Επανάσταση είμαι ελεύθερη σήμερα, δεν τιμάται ποτέ με μια ειδική εκδήλωση στη Βουλή, στα κόμματα, στα πανεπιστήμια, στην Ακαδημία, και δεν υπάρχει και ένα μνημείο για την Επανάσταση του 1821. Αλλά μνημείο Εβραίων μαρτύρων, να πηγαίνει ο πατέρας και καθέτει στεφάνι,
και στα σχολεία να μας λένε για το Auschwitz. Εγώ δεν μιλάω για τους Εβραίους εναντίον, ξεκάθαρα πράγματα. Μιλάμε για το Auschwitz. Εδώ έχω τα επίσημα στοιχεία. Και τι λέω. Στο Auschwitz οι Γερμανοί έβαλαν πολλούς λαούς και Εβραίους. Θέλετε περισσότερους Εβραίους. Και τους σκότωσαν. Σε φούρνους, σε θαλάμους αερίων. Τους κάναν σαπούνι, τους βασανίσαν. Τα δέχομαι όλα. Όλα. Δεν τα εξετάζω. Τα δέχομαι. Αλλά εξετάζω τον αριθμό. Και έχω εδώ επίσημα στοιχεία. Πρώτον, της Γαλλικής Επιτροπής Ερεύνης των Ναζιστικών Εγκλημάτων Πολέμου. 31-12-45. Ανακοίνωση επίσημη. Αναγράφονται όλα και πού γίνονται οι ανακοινώσεις με ημερομηνίες. Όποιος θέλει στη διάθεσή του. Σκοτωθήκαν στο Auschwitz, λέει, 8 εκατομμύρια άνθρωποι. 8 εκατομμύρια. Μετά από λίγο, ο αρχιραβίνος της Πολωνίας, σε ειδική έρευνα που έκανε, γράφει ότι σκοτωθήκανε 6 εκατομμύρια. Δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΤΑΔΕ και τα λοιπά, μελέτερα. Μετά, η Γαλλική Επιτροπή που δημοσιεύει στη Μόντ, ημερομηνίες και τα λοιπά, τα 6, έχουμε 8, πήγαμε στα 6, πάμε στα 5 τώρα. Εν συνεχεία, ο μεγάλος ερευνητής για τα ναζιστικά εγκλήματα, ο Κόγκον, στο βιβλίο του για το ολοκαύτωμα και τα λοιπά, βάσει των στοιχείων των επιτροπών που πήρε, τα 5 γίνονται 4,5. Στο IMT, που είναι International Military Tribunal, το Διεθνές Στρατοδικείο της Νιρεμβέργης, ντοκουμέντο στοιχείο 008 ου, τα 4,5 γίνονται 4 εκατομμύρια. Το IMT πάλι με το υπαριθμόν 3868 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Versailles Neue Zeitung με όλη την ανάλυση, τα 4 γίνονται 3. Εν συνεχεία έχουμε τον καγκελάριο Κολ, ο οποίος δηλώνει στην Die Welt, την τάδε του μηνός και τα λοιπά, ότι εσκοτώθησαν 2 εκατομμύρια. Η Αμερικανική Επιτροπή Ερεύνης που δημοσιεύει στο USA Today, ημερομηνίες, όλα τα στοιχεία, τα 2 τα κάνει 1,5. Οι ειδήσεις του ZDF, του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού, και το News Magazine, το οποίο δημοσιεύει από την Επιτροπή των Εκτελεστέτων Θεών κτλ., το κατεβάζει σε ένα 400. Εν συνεχεία το κατεβάζουν οι Welt am Sonntag από μια επιτροπή που πήγε εκεί επί τόπου ερεύνησε στο 1200. Και προχωρούμε στη Frankfurter Allgemeine, δημοσιεύτηκε από μια επιτροπή αγγλογαλλική που το ερεύνησε, 1 εκατομμύριο. Ο Πρέσακ, ο οποίος έγραψε μία μελέτη για το Auschwitz, οι τεχνικές του Auschwitz και τα κρεματόρια, το έφτασε στις 900.000. Εν συνεχεία κατεβαίνουμε στις 800.000 από μία άλλη επιτροπή, αγγλοαμερικανική αυτή τη φορά, και δημοσιεύτηκε στο Die Welt την τάδε του μηνός, 800.000. Μετά κατεβαίνουμε στις 700.000, πάλι από τον Πρέσακ, που έγραψε στο Auschwitz Report, και μια εβραϊκή επιτροπή Krasfeld Foundation, του ιδρύματος Krasfeld, που έκανε μια έρευνα στα αρχεία, λέει ότι αυτοί που σκοτωθήκαν στο Auschwitz ήταν 300.000. Μετά ο ραδιοφωνικός σταθμός και τηλεοπτικός σταθμός της Φραγκφούρτης παίρνει μια επιτροπή πάλι των συμμάχων, η οποία έκανε νεότερη έρευνα από τα αρχεία κτλ. Και φτάνουμε σε 74.000. Και στο τέλος, η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, International Red Cross, Department, τμήμα of Holocaust Investigations, των ερευνών του Ολοκαυτώματος. Αναφορά νούμερο 10824, δημοσιευθήσα στις γερμανικές, αγγλικές και τα λοιπά εφημερίδες 17 Οκτώβου του 1994. Οι φωνευθέντες στο Auschwitz είναι 66.206. Πώς τώρα, που όλα αυτά είναι επίσημα στοιχεία, από τα 8 εκατομμύρια φτάνουμε στις 66.206, εγώ ως ιστορικός να μην πω, ρε παιδιά, να το δούμε, πώς γίνεται αυτό.
και 8 εκατομμύρια είναι έγκλημα και 66.000 είναι έγκλημα, αλλά να δούμε το μέγεθός του. Είναι παράλογο αυτό? Είναι αντισημιτικό αυτό? Σε όλα αυτά τα ζητήματα μία απάντηση έχω μόνο να δώσω. Όχι τη δική μου. Διάλογος. Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Ελάτε να συζητήσουμε. Διάλογος. Κύριε Παπαδημούλη, λέτε ότι είμαι ναζιστής. Γιατί είμαι ναζιστής, κύριε Παπαδημούλη? Γιατί μιλάω για τη μάχη των οχυρών που νικήσαμε τους Γερμανούς? Γι' αυτό είμαι ναζιστής. Σας έστειλα μια επιστολή. Σας κάλεσα σε διάλογο. Αρνείστε. Ιός. Ελάτε σε διάλογο. Τους έστειλα γράμμα της ελευθεροτυπίας. Αρνούνται. Αρνούνται να συζητήσουν. Γιατί? Δεν είναι εγωιστικό. Φοβούνται. Για ποιο λόγο? Διότι εγώ έχω στοιχεία. Ενώ αυτοί αρνουμολογούν. Ο κύριος Παπαδημούλης, τον οποίο τον κάλεσα με επιστολή, θα τον περιμένω και την άλλη Παρασκευή, μπας και εμφανιστεί. Διότι αυτό το είσαι ναζί, είσαι φασίστας, είναι σκόπιμο. Με στοχοποιείτε. Με κάνετε στόχο. Με ενοχοποιείτε και με στοχοποιείτε στους αναρχικούς. Αυτός είναι ναζί, βαράτε τον. Αυτό θέλετε, κύριε Παπαδημούλη? Ελάτε να συζητήσουμε, να μου πείτε γιατί εγώ είμαι ναζί που δέχομαι το διάλογο και εσείς είστε δημοκράτης που αρνείστε το διάλογο. Και εσείς, κύριοι Εβραίοι, μην παραπονίζετε, σας κατηγορώ. Αυτά τα στοιχεία ελάτε να τα συζητήσουμε. Και ας μου εξηγήσει ο κύριος Παπαδημούλης και οποιοδήποτε βουλευτής, γιατί μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο για την επανάσταση του 21 που διήρκησαν οι αγώνες 7 χρόνια διαθέτεται μόνο 2 ώρες. Πόσο να διαθέσετε? Όσο χρειάζεται. Δεν θα μειώσουμε την ιστορία. Μειώστε τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία. Δεν θα μειώσετε την ιστορία. Γιατί όταν μειώνετε την ιστορία πλήττετε τον ελληνισμό. Αυτό θέλετε? Εάν αυτό θέλετε, το έχετε πετύχει. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θέλετε. Εκείνο όμως το οποίο βασίζομαι, για να είμαι πιστικός απέναντί σας, βασίζομαι σε ένα μόνο επιχείρημα. Σε τίποτε άλλο. Σε ένα μόνο επιχείρημα. Ποιο? Ζητώ διάλογο. Ας έρθουν εδώ. Τι μου είπαν οι κύριοι Εβραίοι του Κεντρικού Ισραηλινού Συμβουλίου? Μου είπανε ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Τους δηλώνω το εξής. Εγώ θα φύγω από την καρέκλα. Θα καθίσετε εσείς εδώ και εσείς θα πείτε στους τηλεθεατάς. Αυτά που σας λέω ο Πλεύρης είναι ψέματα. Δεν συζητήστε μαζί μου. Εσείς πέστε ότι αυτά είναι ψέματα. Σας δώσω εγώ τα στοιχεία, πάρτε και το βιβλίο μου και πέστε. Εδώ σας λέει αυτό, ψέμα, διότι. Εδώ σας λέει αυτό, ψέμα, διότι. Αυτή η φωτογραφία, ψέμα, διότι. Αυτό το έγγραφο, ψέμα, διότι. Κάντε το μόνοι σας, μη συζητάτε μαζί μου. Κύριε Παπαδημούλη, ελάτε εδώ μόνο σας. Αφού δεν με θέλετε εμένα, ελάτε μόνο σας. Εγώ πληρώνω την ώρα, ελάτε εσείς να πείτε τις απόψεις σας. Πέστε μου, από την πρότασή μου υπάρχει τίποτα δημοκρατικότερο? Όχι. Γιατί λοιπόν με λένε ναζί? Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Είναι μία εκδήλωση του γερμανικού εθνικισμού. Εγώ ως Έλληνες δεν έχω σχέση με το γερμανικό εθνικισμό. Οι Γερμανοί για την πατρίδα τους, οι Έλληνες για την πατρίδα τους. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί θέλετε να με λέτε ναζί? Για να με δυσιμείτε? Μα δεν με δυσιμείτε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εγώ δεν μιλάω για τον ναζισμό, μιλάω για την Ελλάδα. Και αυτά που λέω είναι ναζιστικά? Δηλαδή όταν λέω πολεμήσαμε τους Γερμανούς στα οχυρά και τους νικήσαμε και διαμαρτύρομαι για σας, κύριε Παπαδημούλη, που είστε ευρωβουλευτής, που παίρνετε τόσα εκατομμύρια από το Ευρωκοινοβούλιο και δεν μιλάτε την 6η Απριλίου κάτι, δεν λέτε κάτι, σήμερα πολεμήσαμε τους Γερμανούς. Ταυτόχρονα όμως εγώ που λέω ότι πολεμήσαμε τους Γερμανούς, ότι νικήσαμε τους Γερμανούς στα οχυρά, εσείς που σιωπάτε έρχεστε και λέτε ο Πλεύρης είναι ναζί. Δηλαδή έχουμε πλήρη παραλογισμό στον οποίο θα τους ακολουθήσω. Και αφού δεν εξαντλήσω όλα και εξαντληθεί και η υπομονή μου, θα τους οδηγήσω όλους στα δικαστήρια να έρθουν να πούν την αλήθεια. Ζητώ τη βοήθειά σας. Ποια είναι η βοήθειά σας? Μου την έχετε δώσει. Με τη συγκέντρωση που κάναμε στις 14 του μηνός στο President το ξενοδοχείο, αυτή η αθρώα προσέλευσή σας με γέμισε θάρρος. Η θυκοτονωτική ένεση μου κάνατε. Αυτή είναι η βοήθειά σας. Αλλά πρέπει να κάνετε και κάτι άλλο. Πρέπει να αντιδράσετε. Και θα σας πω πώς θα αντιδράσετε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν αντιδράσουμε θα νικήσουμε, γιατί έχουμε δίκιο.
να μην μένουμε αδρανείς. Ό,τι να κάνουμε είναι καλό, εκτός αν το καθόμαστε έτσι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το ΑΣΕΠ. Το 2006 έκανε ένα διαγωνισμό για τους δασκάλους και τα λοιπά. Και είχε ερωτήσεις. Και στην 8η ερώτηση γράφει: στην πρώτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές που γνωρίζουν ελάχιστα ελληνική γλώσσα κτλ. Φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Σε ελληνικό σχολείο φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Τηλέφωνα. Διαμαρτυρία. Γιατί λέτε φοιτούν Έλληνες. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Τι σχολείο είναι αυτό που έχει μόνο αλλοδαπούς. Αμέσως οι γρεκύλοι του ΑΣΕΠ τι κάνουνε. Δεν αντέχονται την πίεση, δεν μπορούν να αντέξουν στην πίεση, δεν την ανέχονται και βγάζουνε άλλη ανακοίνωση. Και τι λέει η ανακοίνωση, κοιτάξτε, ορθή επανάληψη. Παρακαλείστε να ανακοινώσετε προφορικά την παρούσα ορθή επανάληψη του υποψηφίου. Στην εκφώνηση της ερώτησης 8 προστίθεται τη λέξη «και» πριν από τη λέξη «αλλοδαπή». Επομένως, η ερώτηση 8 διαμορφώνεται ως εξής. Στην πρώτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου φοιτούν και αλλοδαποί μαθητές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν βλέπετε μία γρεκυλική πράξη, μην μένετε αδιάφοροι. Να αντιδράσετε. Εδώ, ο κύριος Καραμάνος, Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ράμας, Ειδικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας, μας έχουν βομβαρδίσει με τέτοιες εγκυκλίους και γεμαθητικές εκθέσεις. Τι ζητώ από εσάς, το απλούστατο. Το τηλέφωνο είναι 32-35-722. Πληροφορίες, κυρία Πασχαλίδου. 32-35-722. Τηλεφωνήστε στην κυρία Πασχαλίδου, ζητήστε τον κύριο Ράμα, πάρτε το τηλέφωνο και πέστε. Γιατί δεν απαντάτε στις αιτήσεις του Πλεύρη? Ένα. Δεν μην αναφέρετε Πλεύρη, αφήστε αυτό. Πέστε κύριε Ράμα, εσείς που δίνετε οδηγίες να διαβάζουν στη σχολική προσευχή, να διαβάζουν στους μαθητές αυτά εδώ πέρα τα παραμύθια, γιατί είναι παραμύθια όλα αυτά, ε. Έχετε δώσει κάτι για τον Επανάσταση 21, έχετε δώσει κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τη μάχη των οχυρών, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για την άλωση της πόλεως. Έχετε δώσει ποτέ? Όχι. Γιατί δίνετε για αυτούς που δεν είναι Έλληνες? Γιατί δίνετε, πέστε μας. Και γιατί καθιερώνετε, είναι εθνική επέτειο στην Ελλάδα η 29η Μαΐου, έκλεισε μια αυτοκρατορία μετά από 1100 χρόνια ζωής, μια αυτοκρατορία που έγινε 5 φορές κοσμοκρατορία και περνάει η 29η Μαΐου η επέτειος, συγκεντρώνεται η Βουλή να αποτίσει φόρο τιμής? Όχι. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει εκθέσεις για την άλωση της πόλεως? Όχι. Ακόμα και στο στρατό, ακόμα και στην εκκλησία, να μην γίνονται ομιλίες, να μην γίνονται συγκεντρώσεις? Όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι βρισκόμεθα μπροστά σε μια συνωμοσία που γίνεται εις βάρος μας, όχι σαν άτομα, σαν Έλληνες. Εις βάρος των Ελλήνων γίνεται αυτή η συνωμοσία. Μας αφελληνίζουν. Χτυπούν την ιστορία μας, χτυπούν τον πολιτισμό μας. Και να μάθει ο κύριος Κωνσταντίνος Ράμας, στον οποίο έχω στείλει επιστολές και να δω τι θα μου απαντήσει, να μάθει, δεν θα μου απαντήσει, άλλο. Δεν μπορεί να διδάσκουμε στα παιδιά μας, όπως θέλετε να διαβάζουν στην στην πρωινή προσευχή, να διαβάζουν ότι ζούμε σε μια, στη σημερινή μας, πολυπολιτισμική μας κοινωνία. Όχι πολυπολιτισμική μας. Δεν υπάρχει πολυπολιτισμός στην Ελλάδα, κύριε Ράμα. Υπάρχει ελληνικός πολιτισμός στην Ελλάδα. Και σε όλη την ανθρωπότητα εμείς έχουμε δώσει τον πολιτισμό. Αλλά εδώ είναι η πηγή του ελληνικού πολιτισμού και υπάρχει ελληνικός πολιτισμός. Εκτός αν ο κύριος Ράμας μας δώσει πολιτιστικά στοιχεία των Χίφτων, των Τούρκων, των Κούρδων, των Πακιστανών, των Σλάβων, των Μπολσεβίκων, των οποιονδήποτε θέλει. Και μη μας πούνε ρατσιστές, γιατί τι θα πει ρατσισμός? Να μην είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου, να μην είμαι υπερήφανος που είμαι Έλλην? Δηλαδή θα μας τρελάνουν κιόλας, θα μας αφελληνίσουν? Και μου μιλάει το Υπουργείο Εθνικής. Ποιας Εθνικής? Βγάλτε το Εθνικής. Είσαστε Πακιστανοί, είσαστε Κούρδοι, είσαστε Τούρκοι, είσαστε Κάφροι.
να μας μιλάει για πολιτισμική κοινωνία, την οποία διάλεξη αυτή πρέπει να τη διαβάσουν στα παιδιά στην πρωινή προσευχή, όχι άλλη ώρα. Μην χάσουμε γεωμετρία και άλγεβρα, στην πρωινή προσευχή, έτσι. Να πλήξουμε και το θρησκευτικό συνέστημα από το Υπουργείο τάχα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ποιον θρησκευμάτων? Ξέρουμε ποιον θρησκευμάτων. Λοιπόν, το τηλέφωνο του κυρίου Ράμα και της κυρίας Πασχαλίδου που υπογράψαν αυτό το έγγραφο είναι 32 35 7 22. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο κέντρο του Υπουργείου Παιδείας, ζητήστε τον κύριο Κωνσταντίνο Ράμα και πέστε λεβέντικα: ονομάζομαι Νικόλαος Νικολόπουλος. Κύριε Ράμα, αυτά τα οποία γράφετε να εορτάζουμε και να τιμούμε τους Εβραίους, πρέπει να τιμήσουμε και τους Έλληνες. Μπορείτε να μας πείτε μια φορά που κάνατε μια εγκύκλιο τιμής κάποιου Έλληνος, για όνομα του Θεού. Να τους πείτε 2 ώρες το χρόνο για την Επανάσταση του 21. Μα τι 2 ώρες. Για την έξοδο του Μεσολογγίου να την πούμε θέλουμε 2 ώρες. Και εσείς έχετε 2 ώρες το χρόνο. Βλέπετε πώς εκτελείται ένα σχέδιο σιγά σιγά φθοράς του ελληνισμού. Έτσι, μας φθείρουν τον ελληνισμό. Γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να είμεθα ενωμένοι. Πρέπει να έχουμε όλοι μία δραστηριότητα και να μην μένουμε αδιάφοροι. Δεν είμεθα εμείς που θα διορθώσουμε τα πράγματα μεμονωμένα. Ο σύνολο θα τα διορθώσουμε. Αλλά ο καθένας στο λιθαράκι του. Με το λιθαράκι του καθενός θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος όγκος που θα συθλίψει το κεφάλι του φιδιού που λέγεται γρακυλισμός. Οι μισέλληνες δεν πρόκειται να περάσουν. Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που στείλατε και θέλω να σας συστήσω 3 βιβλία. Αυτό είναι ένα ονομαστικό της αρχαιολινικής γλώσσης, το οποίο όποιος περάσει από τον εκδοτικό οίκο Ηλεκτρον, Ιπποκράτους 85, δίδεται δωρεάν. Αλλά να σας το αποστείλουμε είναι ένα έξοδο στο οποίο δεν είναι σωστό να υποβαλόμεθα. Είναι 1500 περίπου ονόματα αρχαιοελλήνων, τι είτε ο καθένας, για να διασώζουμε και τα ονόματα και να ξέρουμε και περίπου τι ήταν ο καθένας. Διότι όταν διαβάζετε αρχαίους Έλληνας επιστήμονας, γεωγράφους, ιστορικούς, κοινωνιολόγους, πολιτικούς, αρχιτέκτονας, γλύπτας, βλέπετε, έχετε στα χέρια σας απτά το μεγαλείο ενός λαού, το μεγαλείο μιας ελληνικής φυλής. Είχε τέτοια παιδιά, τέτοια τέκνα ευλάστησαν μέσα από τα σπλάχνα της. Άρα είμαι θα μία φυλή κάποιου επίπεδου. Αυτό λοιπόν στις εκδόσεις Ηλεκτρον, Ιπποκράτους 85, 10 με 1 το πρωί, δίνεται δωρεάν. Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι σειραφή φωτογραφικού υλικού, είναι σειραφή φωτογραφικού υλικού, αυτό πρέπει να το έχετε οπωσδήποτε. Είναι ποιοι σας διοικούν. Δεν θέλετε να μάθετε ποιοι σας διοικούν? Δεν θέλετε να μάθετε το ήθος, την ποιότητα, την ιδεολογία του τι είναι, ποιος είναι, το γνώθεις αυτόν? Των εθνοπατέρων μας, των κυρίων βουλευτών, αυτοί οι οποίοι σας διοικούν, αυτοί τους οποίους ψηφίζετε, αυτοί που εκπροσωπούν σήμερα το έθνος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα. Δεν πρέπει να μάθετε ποιοι είναι? Δεν τους κατηγορώ εγώ, κάθε άλλο. Λέξη δεν λέω εναντίον τους. Εσείς θα διαβάσετε τι λένε οι εφημερίδες για αυτούς. Αλλά πρέπει να ξέρετε ποιοι είναι οι βουλευτές, οι οποίοι όταν τους το έστειλα δεν αντέδρασε κάποιος. Γιατί? Διότι ανεγνώρισαν τον εαυτό τους. Και ένα άλλο βιβλίο, επειδή έχει παραγίνει το κακό τώρα. Αναπτύσσεται στην Ελλάδα μας ένα κίνημα παναριστερισμού. Γι' αυτό το λόγο, για να ξέρετε μια και έξω, τι είναι ο αριστερισμός και τι είναι η αριστερή, έτσι. Υπάρχει αυτό το βιβλίο, πάλι εκτός Σύλλεθρων. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Εδώ μέσα θα δείτε με έγγραφα, έγγραφα, επίσημα έγγραφα, θα δείτε με φωτογραφίες, με στοιχεία, με λεπτομέρειες, θα δείτε ένα υλικό του τι σημαίνει αριστερά, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητάμε ελεύθερα και να λέμε
σωστές απόψεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και πάλι αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την αθρώα προσέλευση την οποία είχατε στο ξενοδοχείο Presidency 14 του μηνός. Και μην ξεχνάτε ότι η αρχή παντός αγώνους είναι να έχουμε γνώση, να ξέρουμε επακριβώς τι πιστεύουμε εμείς και επακριβώς ποιος είναι ο αντίπαλος. Το καλός γνώνε τον εχθρόν, που λέει ο Θουκυδίδης, να γνωρίζεις καλά τον εχθρό σου. Και δικός μας εχθρός δεν είναι ένας απροσδιόριστος, είναι καθορισμένος. Όποιος μισεί την Ελλάδα είναι απέναντί μας. Όποιος μισεί την Ελλάδα είναι εχθρός μας. Εμείς είμεθα Έλληνες, γεννηθήκαμε Έλληνες, θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες εις πείσμα της προσπαθίας που γίνεται εναντίον της Ελλάδος, των Ελλήνων και γενικότερων του ελληνισμού. Ευχαριστώ.